Κύριε Χατζηνικόλα, θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τις αντιδράσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Εγώ θα ήθελα, μιας και με ρωτάτε για το θέμα αυτό, να πω όμως ότι είναι ένα θέμα που δεν αποτελεί ούτε ζήτημα παραπολιτικής, ούτε ζήτημα κοτσομπολιού, ούτε ζήτημα κλειδαρότρυπας. Είναι συνταγματική υποχρέωση όλων των δημόσιων προσώπων να καταθέτουν δήλωση υπόθεν έσχες. Είναι συνταγματική υποχρέωση όλα τα δημόσια πρόσωπα. Οφείλουμε. Ως εκ τούτου νομίζω ότι ιδιαίτερα αν είσαι πρωθυπουργός της χώρας, οφείλεις να μην έχεις τίποτα να κρύψεις και όταν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία για ψευδές ή αναλυθές υπόθεν έσχες, οφείλεις να δώσεις απαντήσεις. Και όχι να στοχοποιείς τα μέσα ενημέρωσης που αναδεικνύουν το πρόβλημα. Όχι να δημιουργείς ένα κλίμα, αν θέλετε, στοχοποίησης ή ένα κλίμα ποινικοποίησης της κριτικής. Νομίζω ότι είναι λάθος ο τρόπος με τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό. Πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Πρέπει να δώσει επαρκείς εξηγήσεις. Για μας είναι ένα ζήτημα ισονομίας. Δεν υπάρχουν πολίτες που έχουν διαφορετικά δικαιώματα απέναντι στον νόμο. Όλοι οι πολίτες έχουν ίσο δικαίωμα απέναντι στον νόμο. Και πρέπει να ελέγχονται. Και θα ήθελα, κύριε Χατζηνικόλα, να αναρωτηθείτε τι θα γινότανε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα αν συνέβαινε αυτό ή τι θα γινόταν στην Ελλάδα αν συνέβαινε σε μένα. Πόσες μέρες θα ασχολιόντουσαν τα δελτία ειδήσεων με κεντρικό πρώτο θέμα ότι ο Πρωθυπουργός έχει ψευδές υποθενές και στη χώρα μας δεν ασχολήθηκε κανένας. Όλα αυτά νομίζω οι πολίτες τα καταλαβαίνουν όμως. Σε σχέση τώρα με το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακούστε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε. Δεν έχει ούτε το ρόλο του ερευνητή δημοσιογράφου, ούτε του detective, ούτε του εισαγγελέα. Αυτά είναι δουλειά αλλωνών να τα κάνει. Εμείς είμαστε πολιτικό κόμμα. Αναδεικνύουμε πολιτικά αυτή την αντίφαση, την κάνουμε κατανοητή στους πολίτες, ζητάμε μέσα από διαδικασίες κοινοβουλευτικές στον Πρωθυπουργό να απαντήσει και έχουμε καταθέσει αίτημα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, στην Επιτροπή Υπόθεν Έσχες, να δώσει συλλογικά μία απάντηση για το κρίσιμο ζήτημα της ανακριβούς, της αναλυθούς δήλωσης σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία του Πρωθυπουργού. Αυτό νομίζω μας αναλογεί και αυτό κάνουμε.